να ανεβάζει αυτό το καμίνι για να γίνεις Άγιος. Έτσι με την Ευρύχωρο εδώ θα γίνεις εσύ. Να αυτό είναι. Να ταπεινωθούμε, μετά να προσευχόμαστε ότι με το πανικό κύρισο, στέλεσο, κύρισο, Αγία Θεοτόκη μου είπαν, να χυμάσαι και μα ξυπνήσει, κύρισε, ώστε κύρισε και στον δρόμο και όπου όλη την ευχή. Αυτή η προσευχή θα γίνεται θυσία. Να είσαι ευλογημένη, αλλά θέλω και την ευχή σου. Όχι εγώ να δίνω, θα παίρνεις αλλά και θα δίνεις. Εγώ να έχω την ευχή σου και εσύ να έχεις τη δική μου ευχή. Ναι, να ζεις ευλογημένη, να είσαι τρεις ευλογημένη. Εγώ σε παραδείγμα στην αγκαλιά της Παναγίας μας. Αυτή είναι η μητέρα σου. Αυτό είναι ο κηδεμός, αυτός είναι ο φωτισμός σου, αυτή είναι η ευχή μου. Να είσαι στην αγκαλιά της Παναγίας μας. Θεός να έρθει μέσα στην ψυχή σου. Το Άγιο Πνεύμα να είναι μέσα στην καρδιά σου και αυτό να κάνει φωλιά και να γίνεις υπέρευνη. Μπορεί να ανοίγεις παιδάκι μου, κάνεις στέγης προς να βολάς και να στο φωτήρ της φορέας. Ναι, και να δεις το βαστέρι. Κουράνε, αν δέσεις Παναγία σου, πατέρα ημών, τότε σου πιστεύω πως μπορεί, γραμματισμένο παιδάκι, και να δεις παιδάκι μου, όνειρο είδα στον άγγελό μου το είπα, και ο άγγελός μου στον Χριστό θα τον διαλύσει σε καλό. Δώσε τις εντολές του Χριστού μας, τις οποίες δεν μας σας έδωσε διδακτικά. Αυτό συγκλονίζει. Σαν Θεός μπορούσε από εκεί που ήταν να διατάξει. Αυτός που με το πρόσταγμα του κατασκεύασε το σύμπαν. Και το κατασκευάσει τόσο λίγο στην παρηγενεσία. Θα αναστήσει τη σύμπαν στην ανθρωπότητα. Θα μεταβάλει τη φθορά, θα καταστρέψει τη φθορά. Θα επαναφέρει το σύμπαν στην αυθαρσία, σε χρόνο αστραπής. Αυτός δεν μπορούσε να μας πει εντολές από εκεί και να αποφύγει την ατίμωση που του κάμαμε. Δεν το έκαμε όμως. Για να δείξει την πατρική του στο γην, να μην φανεί ότι είναι αυθέντης και διατάζει, αλλά είναι πατέρας και προκαλεί σε απομίμηση. Και γι' αυτό έμπηκε μπροστά μας πατρικά και μας έδειξε τον τρόπο της πρακτικής επιστροφής. Δεν συγκλονίζει αυτό?